Ο Εμπορικός Σύλλογος Άργους διοργανώνει μαθήματα βιτρίνας και διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου. Επίσης, έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στον νέο Δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο με σκοπό να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε Δήμο και Εμπορικό Σύλλογο. Ήδη ξεκίνησε από τη Δευτέρα προχτές και θα συνεχιστεί Τετάρτη και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, Δευτέρα και Τετάρτη, στα γραφεία του Συλλόγου. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί η πρώτη ομάδα συναδέλφων, η οποία θα συμμετάσχει στο σεμινάριο και το οποίο. Από ό,τι δείχνουν οι συμμετοχές και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, θα επαναληφθεί με νέα ονόματα και με νέα μέλη. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου. Αφορά το στήσιμο βιτρίνας και το στήσιμο του εσωτερικού καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως είναι τα περισσότερα καταστήματα στην πόλη. Και το μάθημα, την εκπαίδευση δηλαδή, θα την κάνει μια εξαίρετη επιστήμον σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, η οποία επιλέχθηκε με αυστηρά κριτήρια από το ΚΑΕΛΕ, το οποίο είναι και το ανάπτυξη ελληνικού εμπορίου, το οποίο έκανε όλη την γραφειοκρατική εργασία, συγκέντρωσε δικαιολογητικά, πήρε πολλά τηλέφωνα στους συναδέλφους εδώ. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για όλους τους επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες όσον αφορά το στήσιμο καταστημάτων και το στήσιμο της βιτρίνας, να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό. Πού θα γίνουν τα μαθήματα? Τα μαθήματα θα γίνουν στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, που είναι απέναντι από την κεντρική είσοδο του επιμελητηρίου, στον πρώτο όροφο. Μέσα στην αίθουσα θα διαρκούν από τις 5 ώρα το απόγευμα ως τις 9 η ώρα το βράδυ. Μέρες? Είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, που είναι κλειστά τα καταστήματα, και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Δεκέμβρη. Περίπου ένα μήνα θα πιάσει αυτό, 24 ώρες. Πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Κύριε Βίλο, έχουμε μια νέα δημοτική αρχή στο Άργος. Εχθές ο κύριος Καμπόσος, ο νέος δήμαρχος, σε δηλώσει του, τόνισε ότι θα συνεργαστεί με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης. Ναι, ήδη εξεδώσαμε και ένα δελτίο τύπου. Συγχαρήκαμε τη Δημοτική Αρχή, τη νέα Δημοτική Αρχή και όλη τη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, και συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία κάποια θέματα τα οποία απασχολούν τον εμπορικό κόσμο, και αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και άπαξ και απασχολούν τον εμπορικό κόσμο, απασχολούν και το σύνολο της πόλης, ασχέτως αν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δυστυχώς μας ακολουθεί μια κακή παράδοση χρόνων όσον αφορά την αντιμετώπιση που έχουν οι δημοτικές αρχές, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές, απέναντι στα καταστήματα και στον εμπορικό κόσμο της πόλης, το οποίο είναι το πιο ζωντανό και το πιο υγιές κομμάτι αυτή τη στιγμή στην πόλη. Καθότι τα καταστήματα, στην ουσία, εκτός από ότι μέσα από τα καταστήματα ασκείται σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα, απασχολείται προσωπικό. Γύρω από τα εμπορικά καταστήματα απασχολούνται ένα σωρό επαγγέλματα. Τα ίδια τα καταστήματα αποτελούν αυτή τη στιγμή το σημείο αναφοράς και το στολίδι της πόλης. Και νομίζω ότι τα καταστήματα απαιτούν σεβασμό και προσοχή και φροντίδα από όλες τις δημοτικές αρχές και φυσικά και από τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία, από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις χθες που έκανε ο νέος Δήμαρχος, έχει τη διάθεση να αγκαλιάσει τον εμπορικό κόσμο και να συνεργαστεί και η Δημοτική Αρχή αλλά και ο εμπορικός κόσμος προς όφελος της ανάπτυξης και της πρόοδου της πόλης. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου είναι να ελέγχει και να προτείνει. Θα προτείνουμε ό,τι έχει σχέση με ανάπτυξη και με πρόοδο, αλλά και φυσικά ταυτόχρονα θα έχουμε ένα σκληρό και ελεκτικό, μια ελεκτική έτσι, δράση, έτσι ώστε όσα πράγματα δεν ωφελούν την πόλη και δημιουργούν προβλήματα να εντοπίζονται και να λύνονται.